πώ θα τα ρουφήξει. Μαζί μας τον προπονητή του Ατσαλιού, τον κύριο Ισακίδη. Σάβα, παρότι που μετά την ανάπαυλα και συγκεκριμένα στο δεύτερο μήχρονο το παλέψατε το παιχνίδι, φάγατε αυτό το γρήγορο γκολ και από εκεί και πέρα πιστεύεις ότι κρίθηκαν ο αγώνας? Εντάξει, τώρα εμείς ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα. Ξέραμε θα παίξουμε με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, ότι παίζει δυνατό ποδόσφαιρο. Μπήκαμε με ένα σύστημα επιθετικό να ευνηδιάσουμε μέχρι κάποιο λεπτό που του ζήτησα εγώ τους παίχτες, μετά γυρίσαμε στο παλιό μας το σύστημα. Αλλά φάγαμε και τον γκολ γρήγορα το πρώτο. Το προσπαθήσαμε να το παλέψουμε, να δείξουμε και ότι είμαστε μια ομάδα, ας πούμε, οργανωμένη που ξέρει να παλεύει τα αμάτα, ας πούμε, να δώσουμε μια καλή εικόνα εδώ που ήρθαμε. Τη δείξαμε, πιστεύω, ασχέτως το αποτέλεσμα. Την αντίπαλη ομάδα, πώς την έχεις δει? Η αντίπαλη ομάδα, ξέρουμε, είναι μια διανατή ομάδα που κρατάει στη βαρά πίσω στην άμυνα και προσπαθεί να παίξει με μεγάλες μπαλιές και αντιπιθέσεις στους γρήγορους που έχει μπροστά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μαζί μας και ο προπονητής, δόξα σώστη, ο κύριος Χατζή Ισακ. Coach, παίζοντας ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε το σκορ να είναι πάνω από το 1-0. Είχατε και τρία δοκάρια. Πες μας λίγα πράγματα για το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο τι ήταν αυτό που στην αρχή τουλάχιστον λίγο κάθισε η ομάδα. Φάνηκε νομίζω για το δεύτερο ημίχρονο που είπες η κούραση από την προσπάθεια της Τετάρτης που παίξαμε στο Σπάρτακο ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και κερδίσαμε στο κύπελλο και φάνηκε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Μπορούσαμε όπως είπες να καθαρίσουμε στο πρώτο ημίχρονο και τρία δοκάρια και φαΐς βέβαια. Το ευτύχημα ότι βάλαμε και νωρίς τον γκολ και μας λύτρωσε κάπως, γιατί είχαμε να διαχειριστούμε και την κούραση. Πραγματικά η αντίπαλη ομάδα, τα συγχαρητήριά μου και στο φίλο μου του Σάββα, τον Ισακίδη, που έπαιξε ανοιχτά και καθαρά, προσπάθησαν τα παιδιά πολύ καλά στην αρχή, αλλά μπροστά έχουμε την ποιότητα και ένας καλός Ανδρίκου μπορεί να καθαρίσει μόνος του, όπως έκανε και την Τετάρτη και σήμερα. Και ευτυχώς έγινε το 2-0, μας λύτρωσε κάπως, γιατί στο δεύτερο δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο στο πρώτο. Και συνεχίζουμε τουλάχιστον σε πολύ καλές εμφανίσεις, πιστεύω εγώ. Αναφέρθηκε σε κάποιους παίκτες. Σαν προπονητής αυτής της ομάδας, πιστεύεις ότι έχει τύχει να προπονείς αυτούς τους παίκτες? Μίλησες για τον Ανδρίκου, Δοερά, Ναμέτ και πίσω βέβαια με μια αμυντική γραμμή πάρα πολύ καλή. Ναι, σαφώς κάνουν πιο εύκολο το πρόγραμμα του προπονητή όταν δίνουν τις λύσεις και σε μάτς που δεν είσαι τόσο καλός παίκτες και βασίζεσαι κυρίως στην αμυντική λειτουργία που ξεκινάει από τα αμυντικά χαφ που έχουμε εκεί τους περισσότερους παίκτες και τους πολύ καλούς αμυντικούς που σήμερα παρότι έλειπαν ο Μαυρόπουλος, ο Νίκος και ο Βελιβασάκης είχε πρόβλημα και μπήκε στο τέλος δύο αμυντικοί μας. Πάλι η άμυνα έδειξε ότι είναι πολύ καλή, αλλά είναι η όλη αμυντική λειτουργία που ξεκινάει από τα χαφ. Οπότε είναι ευτύχημα για έναν προπονητή να έχει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή και οι πίσω να κρατάνε. Όπως έχουμε και τον Δοϊράν Αμέτ και τον Σαμπάν που κυρίως κάνει τους χώρους βέβαια και τον Ανδρίκου με τον Καραμπάτσιο. Μπροστά είμαστε με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με οποιοδήποτε αντίπαλο. Έγινε, κόουτς, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ.